Και βέβαια έκανε όλο τον κόσμο να αναζητήσει ποιοι άλλοι παίκτες επί ημερών ο Μπράντοβιτς αυτά τα 12 χρόνια. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Έχει ο ΠΑΟΚ, έχει ένα τρόπο. Ότι θέλω να πηγαίνετε σε όλα τα επιθετικά rebound. Δείγμα του πόσο θέλει σε κάθε φάση. Ένα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Δημήτρη Διαμαντίδη τώρα που γράφει, που μειώνει σε 7-8. Λέγαμε λοιπόν, αυτό που ζήτησε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι να πηγαίνουν όλοι στα επιθετικά rebound. Κάτι που θα χρειαστεί στους τελικούς σε πόλη. Τάρης προσπαθεί και απαντά. Με σούτα για 3 πόντους. 14-12. Ότι σε πρώτος ότι είναι έτσι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Εδώ ο Ρωμέιν Σάτο. Μιλέγκο Τέπιτς. Ο Μάρις με αντίπαλο το καλέ. Ενδιαφέρον το match up. Θα γυρίσει ο Αυστραλοσέρβος και θα αφήσει την μπάλα με το αριστερό στο καλάθι του Πάου. Φώτσης. Σε δευτερεύοντα εφνιδιασμό θα εκτελέσει για το 20-14. Νίκολας. Από τα 6 μέτρα πατούσε γραμμή. Θα εξοχίσει σε αυτό. 22-16. Ο Ντρου Νίκολας. Από την δημόσια τηλεόραση. Νίκολας. Εύστοχο και αυτό το σουτ. Βάζει μπροστά το Παναθηναϊκό. Μια έχει ελεύθερο τρίποντο και ευστοχή. 27-16 για πρώτη φορά σε διψήφια δε. Ματσάπ ευνοεί καταβολή των παίκτων του Παναθηναϊκού. Και τώρα το τρίποντο από τον Ντρου Νίκολας. 30-16. Ο Νίκολας που πήρε εντολή από τον Ομπράντοβιτς και βγει πιο ψηλά πάνω του. Ο Αμερικάνος δίνει στον Νίκο Γαλάφη. Εύκολο το lay-up από την βασική γραμμή για το 34-19. Πάνω του τώρα ο Ντόζιερ. Στη γωνία ο Καϊμακόγλου. Με αντίπαλο τον Γιαννακίδη. Χαμηλότερο αντίπαλο θα σηκωθεί και θα ευστοχίσει για 3. Αυτός είναι ο Κώστας Καϊμακόγλου. 41-27. Διαμορφώνει το Παναθηναϊκό. Ξαναβλέπετε εδώ. Εκμεταλλεύεται. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να τρέξει. Για τον Μπατίστο Νίκολας. Εύκολο το lay-up. Μια no-look pass από τον Ντρου Νίκολας. Ξαναβλέπετε εδώ. Κοιτούσε δεξιά, έδωσε την μπάλα αριστερά και το εύκολο. Pick and roll με τον Διαμαντίδη και τον Τσαρτσαρή. Η μπάλα καταλήγει τελικά. Διαμαντίδης. 31 ο Ρωμέιν Σάτο. Τα πάντα ξεκινάνε από εκεί. Ο Σάτο αυτή τη φορά από την κορυφή της ρακέτας θα εκτελέσει για 2. Την μπάλα με το Στράτο ήταν. Εδώ ήταν να το δούμε στο replay, ενώ ο κόσμος που βρίσκεται εδώ είναι μία φορά και γυρίζει αλλά πέφτει πάνω του Μπατίστ. Το κλέψιμο από τον double team του Παναθηναϊκού και τον Σάτο. Διαμαντίδης από τα αριστερά με το δεξί lay-up. Μας έβαλε το πρώτο ημίχρονο. Για τρίτο δεν είδαμε αλλά μέτρησα για 2, προφανώς πατούσε τη γραμμή που δεν την είδαμε εμείς. Μπατίστ. Γυρίζει από την αριστερή πλευρά. Το χειροκρότημα για τον Μπατίστ Κενό. Σκοράρει για 3 ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Εμείς ακούμε τον Δημήτρη. Και πιστεύω ότι παρότι έχει υλικό ο Άρης Αρκή. Δεύτερη φορά με τον Καλάθη. Ενώ ο Καϊμακόγλου εξοχή γράφει το 69-46. Έγινε στην προηγούμενη φάση ακριβώς με τον Μιλέγκο Τέπιτς. Τέπιτς. Ασίστ τον Τσαρτσαρή και το καλάθι με το αριστερό από τον Κώστα Τσαρτσαρή. 71-46, εμείς πηγαίνουμε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για να ακούσουμε τις τελευταίες οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Δημήτρη Κοντό. Δεν ήταν τόσο πολύ αγωνιστικές οι οδηγίες στο τελευταίο time out, καθώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς... Καλάθης. Μέχρι μέσα ο Καλάθης θα αφήσει την μπάλα μπροστά στον Καλέ. 73-48. Τέπιτς. Από τα 6 μέτρα θα εξοχίσει. Ο Πραμπαγγελί έχει τεράστια προσόντα και ικανότητες. Εδώ έκανα το κλέψιμο και έβγαλε την πάσα για τον... Πατώντας τη γραμμή, ευστοχή. 79-48. Θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Παπαλουκάς στην ομάδα. Οπότε, εκεί πέρα νομίζω έχουμε κάποιες ελλείψεις. Ο Μάριτς σκόρπιο για να κύβεις. Μάριτς και πάλι. Βλέπουμε γύρισε στη ζώνη ο Πάου. Καϊμακόγλου για 3. Θα ευστοχίσει ο κόσμος Καϊμακόγλου. 86-55. Καλύτερα παιδιά. Ο Καλάθης μετά από... Στο παιχνίδι οπότε
Σουτάρεις διαφορετικά τώρα. Να και ο Τέπιτς. Και αυτός έφερες. Το χρειάζεται, αυτός το χρειάζεται να βρει τον εαυτό του. Αυτοί που χαιρόμαστε τουλάχιστον να το ζούμε και να το ευχαριστείτε και ο κόσμος και οι αθλητές και οι παράγοντες και όλοι. Υπάρχουν τρόποι για να εκπαιδευτούμε και μέσα στο παρκέ. Να ένας από αυτούς που τον δίνει ο κόσμος Γιαννακόπουλου. Με τον διπλασιακό κάρφωμα στον εφηδιασμό του Παναθηναϊκού. Πήρε και το φάουλ. Να εδώ ο Έλληνας διεθνής φόρουαρντ. Βλέπετε η πάσα από τον Νίκο Γαλάθη. Χωρίς να βλέπει και αυτός το φάουλ από τον Κούλιαν. 10 Ντόζιερ. Κάρφωμα εύκολο από τον Ιωάννη Μουζούκα. Το ανάποδο lay-up μεγάλη ασίστ του Τέπιτς από τον Νίκο Γαλάθη. Εξαιρετική συνεργασία Βουλγιούκα και Μάριτς. Ο Αυστραλοσέρβος αφήνει. Ο Ζέλικο Βράτοβιτς γίνεται σύνθημα. Τέπιτς ασίστ για τον Μάριτς και το κάρφωμα από τον Φιλό. Για το 105-65 διαφορά 40 πόντων για το Παναθηναϊκό στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ασφαλώς που χαρακτήρισαν όλες τις ομάδες, αυτό θα είναι ένα επίτευγμα. Τεράστια επιτυχία θεωρώ και η τρίτη θέση.